Με δελτίο τύπου του επικεφαλή του Συνδυασμού Κέρκυρα Ψηλά, Σπύρο Νεράντζη, αναφέρεται στην ανακοίνωση τη Δημοτική Αρχή για ματέωση των δημοτικών κατασκηνώσεων στο Βίδο και έρχεται να επιβεβαιώσει ένα μάλλον προδιαγεγραμμένο γεγονό. Καθώ οι αρχικέ δεσμεύσει των ηθινόντων τη Δημοτική Αρχή με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα είχαν αρχίσει να καταρρύπτονται σταδιακά, προβάλλοντα λόγου του οποίου κάποιοι έξελαβαν ω πραγματικά εμπόδια, κάποιοι άλλοι ω προφάσει. Ένα εξ αυτών είναι και ο Σπύρος Νεράντζη, ο οποίο σημειώνει στο σχετικό δελτίο τύπου. Όταν η Δημοτική Αρχή βαφτίζει την έλλειψη τουαλετών σε έλλειψη ιατρού και νοσηλευτικού προσωπικού, ανακοινώνει αρχέ Αυγούστου αυτό που είχαμε προβλέψει από αρχέ Ιουλίου, ότι δεν θα γίνουν κατασκηνώσει στο Βίδο για το 2022, αλλά για διαφορετικό λόγο. Η απαραίτητη προπόθεση για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων κρύβεται στην κουβέντα του Καζαντζάκη. Έχει ευθύνη. Δεν κυβερνά πια μονάχα τη μικρή ασήμαντη ύπαρξή. Σου. Το δελτίο τύπου του κυρίου Νεράντζη συνοδεύεται μάλιστα και από φωτογραφικό υλικό λίγα 24 ώρα πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προσλήψεων. Θύμησε επιπλέον ότι το 2021 οι κατασκηνώσει στα γουβιά λειτουργήσαν χωρί γιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό, ότι τα τελευταία χρόνια λειτουργία των κατασκηνώσεων στο Βίδο δεν υπήρχε γιατρό και ότι φέτο το Βίδο στι κατασκηνώσει των προσκόπων και των οδηγών έχουν ήδη φιλοξενηθεί εκατοντάδε παιδιά χωρί την παρουσία γιατρού και νοσηλευτή. Οι τουαλέτε είναι σε δραματική κατάσταση, θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Θα είναι συνεπέστατη η ανακοίνωση του κυρίου Καλόγερε για 10 Ιουνίου, αλλά μόνο που θα είναι το 23, yeah. δεν θα είναι το 22. Γι' αυτό τον λόγο, φέτο ε, η Δημοτική Αρχή είπε ότι δεν θα γίνουν κατασκηνώσει. Για άλλο λόγο, εμεί λέμε γι' αυτό. Απαραίτητη προπόθεση. Το προσωπικό είναι απαραίτητη προπόθεση να λειτουργήσουν οι κατασκηνώσει. Βεβαίω. Όχι όμω το νοσηλευτικό προσωπικό. Κατ' επανάληψη και στο Βίδο, πολλά χρόνια δεν υπήρχε γιατρό. Πέρσι, κάναμε σαν Δήμος στα γουβιά κατασκήνωση χωρί νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρό. Ε, πολλά χρόνια δεν υπήρχε γιατρό, είπαμε. Και φέτο εκατοντάδε παιδιά φιλοξενήθηκαν στο Βίδο από προσκόπου και οδηγού χωρί γιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν είμαστε σε πόλεμο. Είμαστε σε κατασκήνωση. Υπάρχει προσωπικό που προσέχει τα παιδιά. Φέτο, να σα πω ότι μα έτυχαν δύο βαριά περιστατικά στο Βίδο ε, με έναν ηλικιωμένο λουόμενο που έσπασε το ισχύο και έναν εργατικό ατύχημα. Τα οποία αντιμετωπίστηκαν με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, άμεσα γρήγορα. Με το ΕΚΑΒ να του περιμένει, δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Όμω, αυτό προποθέτει ανάληψη ευθυνών και παρουσία. Όλα τα άλλα μπορούν να γίνουν. Για να γίνουν κατασκηνώσει χρειάζεται ευθύνη. Κάποιο να αναλάβει την ευθύνη. Και για τι κατασκηνώσει στα γουβιά, η προκήρυξη έλξη την περασμένη Παρασκευή νομίζω θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή αυτή τη βδομάδα που θα λέει τα ίδια όπω έλεγε για το βίντεο ότι δεν θα βρίσκουμε προσωπικό και δεν θα γίνουν. Έχουν πει ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, οι εργασίες είναι στο σημείο που τις αφήσαμε.